Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό, τον κύριο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους καλεσμένους και τους κύριους την κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Gentleman. Σας βλέπω, πάντα, gentleman. Πάντα. Gentleman, σωστός. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια αβεβαιότητα στην ελληνική κοινωνία. Πέρα από τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει να πούμε ότι θα ζητήσουμε επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, γιατί έχουμε βομβαρδιστεί από non-paper, μηνύματα και mail με αντεκλήσεις μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή που έχουμε μια κοινωνία η οποία βιώνει δραματικές στιγμές, και δεν υπερβάλλουμε. Στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από την κυρία Αξιόγλου για 1 εκατομμύριο εργαζόμενους, που αμείβονται με 500 ευρώ και κάτω. 880.000 άνεργοι οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας. Κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Και υπολογίζονται στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Δεν αντέχουν άλλο, κύριε Υπουργέ. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Το έχουμε συνειδητοποιήσει, κύριε Παπαδάκη, αν επιτρέπετε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας το Γενάρη. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και τη διαπραγμάτευση που ξεκινήσαμε. Γι' αυτό παλέψαμε και καταφέραμε να μειώσουμε τα πλεονάσματα, ούτως ώστε να μην απομυζάται η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να εξυπηρετεί πρωτίστως τα χρέη τα οποία συσσόρευσαν οι προηγούμενες διακυβερνήσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε πόρους στην προστασία των αδυνάμων και στις προοπτικές της ανάπτυξης της κοινωνίας. Θα συμφωνήσουμε όμως, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας από το πρωί. Α, χαίρομαι. Ναι, την παρακολουθώ. Υπάρχει, κοιτάξτε, ο τύπος είναι από τη φύση του αντιπολιτευόμενος και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να ελέγχει την κυβέρνηση, έτσι, την εξουσία. Ακριβώς. Και αυτή είναι η φύση και η θέση του. Αλλά εδώ βλέπω ότι εσείς έχετε δαπανίσει, όχι δαπανίσει, μάλλον αξιοποιήσει, επενδύσει πολύ από τον τηλεοπτικό σας χρόνο για να εξηγήσετε στους τηλεθεατές σας τι έχουν να λαμβάνουν. Έχουμε ζήσει 5 χρόνια τώρα. Δεν όπου... πρέπει και αυτό να το κάνουμε. Αλλά όμως. Βεβαίως. Και τις εξαιρέσεις και θα επισημαίνετε από... και τις αδυναμίες. Έτσι. Και θα. Τις αδικίες. Θα μας κάνετε και κριτική και θα παροτρύνετε στις αδυναμίες αυτές επάνω εμείς να δουλέψουμε. Αλλά εδώ έχουμε, νομίζω, μια δομική μεταβολή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί. Ένα πρόγραμμα το οποίο υπεραπέδωσε. Και τους καρπούς αυτής της υπεραπόδοσης αυτή η κυβέρνηση στέλνει ένα καθαρό μήνυμα για το πού αξιολογεί και πού πιστεύει ότι πρέπει να διοχετευθούν. Αυτά τα 600 εκατομμύρια, κύριε Παπαδάκη, τα οποία θα παραλάβουν, θα λάβουν οι συνταξιούχοι αύριο μεθαύριο, θα πέσουν όλα στην αγορά. Δεν θα γίνουν χαρτζηλίκι για το εγγόνι. Θα καλύψουν βασικές ανάγκες. Δεν είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ. Και στην εφορία μπορεί να καταλήξει. Θα πάνε στον έμφυα, θα πάνε στα τέλη κυκλοφορίας. Βασικές ανάγκες. Δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία. Δόθηκαν πολύ πρόχειρα. Δόθηκαν πάρα πολύ πρόχειρα, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν έχουμε ισοδηματικά κριτήρια. Δεν έχουμε ισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα συμφωνήσω. Και εσείς και εγώ έχουμε γνωστούς οι οποίοι έχουν εισπράττουν ενίκεια ή έχουν κάποια άλλα εισοδήματα και παίρνουν μια μικρή σύνταξη. Μας αναπέρθηκαν περιπτώσεις ανθρώπων με τεράστια περιουσία που θα πάρουν αυτό το επίδομα. Αυτές μετά, οι ούτε ένα ευρώ για τους άνεργους. Ακούστε με λίγο, κύριε Παπαδάκη, αυτές οι περιπτώσεις είναι υπαρκτές, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Εδώ πέρα είχαμε ένα δομικό πρόβλημα στην δομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του ασφαλιστικού συστήματος, όπου ακριβώς δεν υπήρχε καμία διασταύρωση των εισοδηματικών ή των άλλων περιουσιακών στοιχείων με την καταβολή των επιδομάτων. Εδώ πάμε τώρα σε πραγματικά πάρα πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις και στο σύστημα πρόνοιας και αυτές τις αδυναμίες νομίζω ότι πρέπει να τις καλύψουμε. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι 1.600.000 συνταξιούχοι θα έχουν αυτές τις γιορτές αυτό το βοήθημα, τη 13η σύνταξη, την οποία φιλοδοξούμε και του χρόνου με την υπεραπόδοση να μπορέσουμε να καταβάλουμε. Είναι όμως χρήματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τον συνταξιούχο και όχι μόνο. Από την αρχή των μνημονιακών κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα. Θα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα ήταν. Όχι, μισό λεπτό. Βεβαίως. Θα ήταν, νομίζω, υπερβολή και θα ήταν και ανήθικο από μέρους της κυβέρνησης να υποκριθεί ότι γιατρεύονται οι πληγές που άνοιξαν από το 2010 και μετά. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι είχαμε δεσμευτεί, βέβαια. Πρόκειται όμως για μια σημαντική ανακούφιση και ένα καθαρό σήμα αναστροφής της πορείας. Βέβαια, αυτό δεν το συμμερίζονται οι συνταξιούχοι, γιατί την ώρα που ψηφιζόταν ανεξάρτητα από τη θέση των κομμάτων,
αν ήταν έτσι ή αλλιώς, αν την άλλαξαν τελευταία στιγμή. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και το συζητάμε, αν θέλετε. Την ίδια στιγμή συνταξιούχοι ήταν έξω από τη Βουλή και φωνάζανε ότι ξέρετε εντάξει. Κάτι, μας δίνετε ψίχουλα από αυτά που μας πήρατε. Και έχουν δίκιο, κύριε Υπουργέ. Η διαμαρτυρία και η διαδήλωση είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία μας. Αυτό ήταν η άποψη των συνταξιούχων που κατέβηκαν στον δρόμο. Μπορεί και άλλοι εκτός από αυτούς να έχουν αυτή την άποψη. Εμείς πιστεύουμε βαθιά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων που θα λάβει αυτό το βοήθημα το αξιολογεί ως θετικό. Μήπως ένα βήμα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής, ότι πρέπει και εμείς και εσείς, όλοι μας, να σταματήσουμε πλέον να γενικεύουμε. Δηλαδή, όπως λέμε, οι συνταξιούχοι το βλέπουν αρνητικά ή οι Ευρωπαίοι δεν το θέλουν. Έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Η ενεργή διπλωματία της ελληνικής κυβέρνησης έχει κάνει τομές. Έχει πυροδοτήσει συζητήσεις. Έχει θέσει διλήμματα πολιτικής σε επίπεδο της Ευρώπης. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Δεν έγινε λόγω μιας έτσι τυχαιότητας. Έγινε διότι υπήρξε συστηματική δουλειά, αυστηρή προσήλωση στο στόχο μας και μεθοδική διπλωματία από τη μεριά μας. Σας θυμίζω ότι τα ζητήματα της συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα τα έθεσε πρώτη η ελληνική κυβέρνηση και έγιναν αποδεκτά. Σας θυμίζω επίσης ότι το ζήτημα των λαθασμένων υπολογισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν η ελληνική κυβέρνηση η οποία τα έθεσε στο τραπέζι. Και αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν εκδώσει ανακοινώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο αιχμηρές από οποιαδήποτε τοποθέτηση μέλους της ελληνικής κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, είμαι ο τελευταίος και ας χαρακτηρίζομαι, μπορεί να με χαρακτηρίσετε και εσείς λαϊκιστή, ο οποίος θα ήθελε και για το βήξιμο στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε την άδεια των δανειστών. Αλλά γι' αυτό δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Γι' αυτό είσαστε υπεύθυνος εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Στις συμφωνίες τις οποίες έχετε ψηφίσει. Έχετε ψηφίσει και αναφέρετε με σαφήνεια ή οποιαδήποτε μονομερής πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει την έγκριση των δανειστών. Γιατί το ψηφίσατε επανέρχομαι, αυτό. Γιατί το δεχτήκατε αυτό. Και μετά ερχόσαστε. Στιγμή... Να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Και μετά ερχόσαστε και λέτε ότι ξέρετε κάτι. Μα θα ζητάμε εμείς άδεια για το πού θα δώσουμε τα λεφτά. Μα εσείς το υπογράψατε. Εσείς το υπογράψατε. Εσείς το δεχτήκατε. Υπάρχει όμως, ακούστε με λίγο, υπάρχει ήδη η σαφής πρώτον ρήτρα ότι το πλεώνασμα στο τέλος της χρονιάς μπορεί να μοιράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και βεβαίως βεβαιότατα όταν έχουμε υπεραπόδοση κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι στην κρίση της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, για το δεν πώς θα τα μοιράζει. Επιμένω όμως, επιτρέψτε μου, ξέρετε κάτι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το πώς διεξάγεται η κουβέντα μέσα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων οι οποίοι κάνουν σφοδρή επίθεση στην πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Το τελευταίο αποκούμπι του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, ξέρετε ποιο είναι? Η ελληνική αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει δεσμούς αίματος με το κόμμα του κύριου Σόιμπλε και δεσμούς πολιτικοδημοσιογραφικής αιμομιξίας με συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα, τα οποία και την έσυραν μαζί με τα τηλεφωνήματα από το εξωτερικό στην αλλοπρόσαλη στάση δηλαδή, που είχε κατά την ψήφιση του επιδόματος. Λέτε ότι την αντίδραση την προκάλεσε την αντίδραση για τα χρήματα αυτά του έκτακτου βοηθήματος που σε καμία περίπτωση πιστεύω και εσείς να έχετε την άποψη ότι πρόκειται για 13η σύνταξη. Είναι ένα εφάπαξ βοήθημα. Προκλήθηκε μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σόιμπλε και του είπε κάνε κάτι γιατί ο Τσίπρας πάει να χαλάσει εδώ την πιάτσα και δίνει επίδομα στους συνταξιούχους. Μα νομίζω αυτό είναι προφανές. Όπως επίσης γνωστό είναι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Επιτρέψτε μου λίγο, Παρακαλώ. Λέω, ο κύριος Μητσοτάκης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αποκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ανήθικο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια εθνικά υπεύθυνη στάση. Είναι ανηθικότητα λοιπόν την υπεραπόδοση των εσόδων να την κατευθύνουμε εκεί που εμείς αξιολογούμε ότι υπάρχει ανάγκη να κατευθυνθεί. Ποιο είναι το ανήθικο? Να ασκούμε ενεργή διπλωματία με αποτέλεσμα σοσιαλιστές, αριστερά, πράσινοι, κομισιόν αυτή τη στιγμή να υποστηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση και να έχει μείνει μόνη της η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας να φωνάζει ότι εκτροχιάζεται το πρόγραμμα. Ξέρετε όμως, αυτό Υπουργέ, είναι το ανήθικο. Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η εθνικά υπεύθυνη στάση και θα σας έλεγα και αποτελεσματική. Κύριε Υπουργέ, χθες και προχθές βαρέθηκα και βαρέθηκαν και οι πολίτες να βλέπουν non-paper. Είναι ο κύριος Τραβελάκης. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τραβελάκη. Καλημέρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ κουράστηκα τουλάχιστον, το έλεγε πριν και ο Γιώργος Παπαδάκης, και οι πολίτες να βλέπουμε non-papers να συγκρούεστε. Εγώ καταγράφω τις δικές σας απόψεις και τις απόψεις της αντιπολίτευσης. Εγώ μένω στην ουσία αυτή που ενδιαφέρει τους πολίτες. Λέω ότι καλώς δώσατε αυτό το βοήθημα, μακάρι να μπορούσαν να το πάρουν και άλλοι τόσοι συνταξιούχοι και άνεργοι. Το ερώτημα είναι, οι δανειστές ή κάποιοι από τους δανειστές, όσο ο Ρέγκλι, τώρα, τον Πρόφσκης, το βάλατε σε ποιο σύστημα. Αυτοί όμως φοβάμαι ότι κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι ότι κάνουν κουμάντο. Θα δούμε. Μην φοβάσαι, μπορεί να πει. Κύριε Στραβελάκη, ακούστε, να σου πω το ερώτημα. Μισό λεπτό. Βλέπω λοιπόν τις δηλώσεις των αυτών που σας λέω, που λένε ότι δεν έπρεπε να το δώσετε. Ότι έχετε συμφωνήσει ότι έπρεπε πρώτα να ρωτήσετε, να συνεννοηθείτε. Ακούω ότι η κυρία Μέρκελ είπε στον Πρωθυπουργό, πρώτα να ρωτάτε. Βλέπω ότι είπε ο Ντομπρόφσκι στην Καθημερινή, μα ξέρουν ότι είναι ξεκάθαρο από τη συμφωνία ότι πρέπει να ρωτήσουν. Και ότι τώρα θα καθυστερήσουμε. Γίνεται ταραχώδης διαπραγμάτευση. Εγώ λέω ότι κακώς είναι αυτό, αλλά το ερώτημα τώρα, είναι μήπως το πληρώσουμε διπλά αυτό το βοήθημα. Όχι. Τώρα νομίζω ότι αυτή την καταστροφολογία πρέπει να την αποφύγουμε. Σας λέω τι λένε ήδη. Τι δεν λένε έτσι όμως. Λέει τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Ντομπρόφσκις είπε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο φαίνονται. Ο κύριος Ντομπρόφσκις είπε περιττή και άχρηστη κατάσταση. Πιο ταραχώδης. Τώρα μπορούμε να κάνουμε συμφωνία τους επόμενους μήνες, ενώ ήμασταν κοντά. Και ο κύριος Δραγασάκης έλεγε στη Βουλή ότι είναι κρίσιμο τώρα. Μα κύριε Στραβελάκη, διαβάστε τη, σας παρακαλώ. Ο κύριος Ντομπρόφσκις επίσης λέει, πέρα από τον τίτλο τον οποίο επέλεξε η εφημερίδα, ότι τις επόμενες εβδομάδες μπορούμε να έχουμε καταλήξει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Όχι, κάθε δεν πάει για Μάρτιο-Απρίλιο δηλαδή. Λέει, δεν πάει για Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για καθυστέρηση. Στους επόμενους μήνες, κύριε. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω για το πώς δημιουργήθηκε, κύριε Υπουργέ, αυτό το πλεόνασμα. Εδώ είναι κάτι που εκνευρίζει τον ελληνικό λαό και επιτρέψτε μου να πω και εμένα. Και πώς θα από πού προήλθε αυτό το πλεόνασμα? Προήλθε από υπερφορολόγηση. Έτσι, ακριβώς. Και μέτρα που και επί των ημερών σας έχουν επιβληθεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είχαμε λοιπόν, όταν κάποιος περηφανεύεται ότι κατάφερα να συγκεντρώσω αυτά τα χρήματα τα οποία έχει πάρει από εκείνους τους οποίους υποτίθεται ότι θέλει να ανακουφίσει, φαίνεται λίγο υποκριτικό. Λοιπόν, στο ζήτημα της φορολογίας, δύο πράγματα πρέπει να είναι τα κριτήριά μας. Ο όγκος της, το μέγεθός της και η κατανομή της στα εισοδηματικά στρώματα, στα κοινωνικά στρώματα τα οποία φορολογούνται. Εμείς τι παραλάβαμε? Παραλάβαμε δεσμεύσεις για 20 δις περισσότερους φόρους από τώρα μέχρι το 18, από το 15 μάλλον μέχρι το 18. Αυτό καταφέραμε όχι όσο θα θέλαμε, πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε, να το βγάλουμε ως βάρος από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Τα 20 δις έξτρα για τα οποία είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί που και φαίνεται πέρα, αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών? Θα σας πω που φαίνεται. Δεν θα σας απαριθμίσω που φαίνεται. Που φαίνεται δημοσκοπικά. Θα σας πω, επιτρέψτε μου. Φαίνεται στη ρύθμιση των 100 δόσεων, φαίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φαίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, στα χαμηλά εισοδήματα τα οποία πληρώσανε φέτος μειωμένο έμφυα. Φαίνεται σε μία σειρά από τομείς. Φαίνεται στις 125.000 νέες θέσεις εργασίας. Αρχίζουν λοιπόν τα δείγματα της ελληνικής οικονομίας να συμποσούν σε μία εικόνα θετική. Και αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Δεν πληρώσανε μειωμένο έμφυα. Μάλιστα, εγώ ρώταγα προηγουμένως και την κυρία Παπανάτσιου εάν μέσα στα μέτρα της κυβέρνησης είναι να απαλλαγούν οι άνεργοι από τον έμφυα. Δεν πληρώσανε οι χαμηλόμισθοι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι μικρότερο έμφυα. Τον ίδιο έμφυα πληρώσαν που πληρώσαν οι χαμηλότερες. Όχι. Πληρώσαν οι χαμηλότερες και οι μικρότερες περιουσίες λιγότερο έμφυα, κύριε Παπαδάκη. Λέτε επειδή άλλαξαν οι αντικειμενικές. Τι σημασία έχει? Όπου κρίθηκαν αντισταγματικά. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Όσοι προσφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατείας κρίθηκε αντισταγματικός. Ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε ο έμφυα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω εγώ ότι υπάρχουν οι κοινωνικές τάξεις και τα εισοδηματικά στρώματα τα οποία αντιλαμβάνονται και βλέπουν και στην τσέπη τους ότι αυτή η κυβέρνηση προτεραιοποιεί την ανακούφισή τους. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι. Βεβαίως η μεσαία τάξη πιέζεται, το γνωρίζουμε. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω τυφλούμε. Θα θέλαμε τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά είναι, ξέρετε, αλλοπρόσαλο η κριτική περιφορολογίας να εκτοξεύεται από αυτούς που είχαν δεσμευτεί για τα πολλαπλάσια. Οι έμεσοι φόροι πάντως στην Υπουργία δεν διαχωρίζουν. Εδώ εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι. Αλήθεια είναι. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι, έτσι. Τη 13η και 14η σύνταξη κάποιοι άλλοι την κόψανε και εσάς σας κατηγορούν γιατί δεν την επαναφέρατε. Όμως προσέξτε,
είναι κάτι το οποίο σας βαρύνει ως κυβέρνηση της αριστεράς. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ τόσο κατά τη διάρκεια πριν από τις εκλογές του 2015 όσο και στο μεσοδιάστημα μεταξύ των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 και του Ιουλίου, του Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν τέτοια που άφηνε περιθώρια ότι σε καμία περίπτωση εσείς δεν μας λέγατε ότι αυτό το κάνανε οι προηγούμενοι. Γιατί είχατε δεσμευτεί να καταργήσετε αυτό που κάνανε οι προηγούμενοι. Και σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Το καταργούμε βήμα-βήμα. Πώς το καταργούμε βήμα-βήμα. Βεβαίως το καταργούμε. Ο νόμος Κατρούγκαλου κάνει μικρότερες τις συντάξεις. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Με συγχωρείτε. Ο νόμος για το ασφαλιστικό το οποίο ψηφίσαμε έχει δύο δομικές αλλαγές. Πρώτον, αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς πατρίκιους και πληβίους, χωρίς τους ευνοούμενους. Και δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, εντάσσει και τους αγρότες στον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Θεωρείται ευνοούμενο τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 40 χρόνια και έχει πληρώσει τις εισφορές του, τις οποίες έφαγαν. Η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς επιτόκιο, το χρηματιστήριο, το PSI, τα δομημένα ομόλογα. Η κακή διαχείριση. Να σας και τώρα πω, το ξεπούλημα της περιουσίας τους. Των προηγούμενων ρυθμίσεων. Ναι. Ήταν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν είχαν κανένα κίνητρο να δηλώνουν τα εισοδήματά τους και πηγαίναν απλώς στην ανώτερη κλίμακα των ασφαλιστικών εισφορών για να απολαμβάνουν μεγάλη σύνταξη. Υποχρέωση της πολιτείας να τους βρει. Αλλά όμως δεν τα βάζεις με τον άνθρωπο ο οποίος δούλευε 40 χρόνια στη Σκαλοσιά ή 40 χρόνια στη θάλασσα και τώρα έρχεσαι και του λες ότι κοίταξε να δεις. Αυτός θα υποστήσει τις συνέπειες. Κάθε άλλο. Αυτός θα υποστήσει τις συνέπειες. Κάθε άλλο. Θα το δείτε και από πρώτης πρώτου του 2017. Νομίζω πραγματικά ότι ακριβώς και η αιτία και αφορμή των συζητήσεων των τελευταίων εβδομάδων που είναι το έκτακτο επίδομα, η 13η σύνταξη η οποία καταβάλλεται μεθαύριο, είναι ακριβώς το σημάδι ότι αρχίζει μια αντιστροφή της πορείας. Και αυτή την αντιστροφή της πορείας αυτή η κυβέρνηση μπορεί να την εγγυηθεί. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τι ευαγγελίζεται, γιατί ζητάει εκλογές και τη λαϊκή ψήφο, για να κάνει τι ακριβώς. Εσείς απειλείτε με εκλογές. Ποιος απειλεί με εκλογές, το εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν. Εκλογές φαντασιώνεται ο κύριος, όχι επιτρέψτε μου. Εκλογές φαντασιώνεται ο κύριος Μητσοτάκης και το αναπαράγει για να τυθασεύει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Εγώ προχτές άκουσα ένα υπουργό, τον κύριο Ζουράρη, ο οποίος έλεγε ότι η λύση είναι οι εκλογές. Εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν, εκλογές θα γίνουν το 2019. Και τότε θα είναι πάρα πολύ απτά τα αποτελέσματα. Και αν δεν αποδώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί γυρίζει την Ελλάδα, αύριο πάει στην Κρήτη. Η αίσθηση που δίνει είναι ότι κάνει μια ιονή προεκλογική εκστρατεία. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Γελάτε. Λοιπόν, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο. Γελάω διότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση του Πρωθυπουργού μπορεί να ερμηνευθεί ως προεκλογική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα πήγε στην ίδια η παρουσία, η παρουσία του. Με συγχωρείτε, δεν είναι συνηθισμένο. Εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός και όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να αναδεικνύουμε τα σημεία της πολιτικής μας τα οποία βάζουν την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά. Στην Κρήτη θα γίνει το ίδιο, στη Θεσσαλονίκη επίσης. Πόσο μάλλον, κάνει και εξαγγελίες. Μα δεν είναι εξαγγελίες. Είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την οποία είχαμε δεσμευτεί. Κύριε Υπουργέ, κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει και με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής και που δεν αποτελεί η αιμονή μας στις λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες αυτές δεν αφορούν το Μίτσο και το Θανάση, αφορούν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια πολιτών. Και στο θέμα με τις αποδείξεις, όπου υπάρχουν 38, αν θέλετε, αδικίες. Δηλαδή εξαιρούνται εισοδήματα, εξαιρούνται δαπάνες για τον Έλληνα πολίτη, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Πάει να γίνει χωροσπρακτικό ουσιαστικά. Πάει να γίνει χωροσπρακτικό. Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί στον Έλληνα πολίτη είναι να μην καταφέρει να χτίσει το αφορολόγητο, γιατί του εξαιρείται πάρα πολλές από τις δαπάνες του. Φως, νερό, τηλέφωνο, νίκη, κοινόχρηστα. Έξω είναι όλα αυτά. Εσείς, εάν συντηρείτε ένα σπίτι, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σας, βέβαια εγώ και εσείς μπορεί να παίρνουμε λίγο παραπάνω, αλλά μιλάμε για εκείνους οι οποίοι τα φέρνουν πάτσι και πόστα. Δεν τα δίνουν φως, νερό, τηλέφωνο, νίκη, κοινόχρηστα. Και νίκη, αυτά τα ξέρετε. Πώς θα χτίσουν τα φορολογικά. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, εγώ επειδή παρακολούθησα και την Κατερίνα την Παπανάτσου που είχατε στη τηλεφωνική συνομιλία πιο πριν, να πω τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από. Είναι αδικία όμως. Διατύπωσε.
Νομίζω ότι θα μπορέσουμε και πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, ούτως ώστε όλες οι αδικίες αυτές να διορθωθούν. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο το χειρίζεται με τρόπο άρτιο και θα έρθει και η σχετική εγκύκλωση, η οποία θα θέσει σε. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές, δηλαδή. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδάκη, είδηση για τα φορολογικά δεν είναι δυνατόν να βγει από τη δική μας συνέντευξη. Εσείς τώρα δεν είσαστε και τυχαίος τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είσαστε ένας τυχαίος υπουργός τώρα. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν και ακούγεται ότι δεν έχετε ακριβώς την ίδια επιρροή, εγώ όλα θα τα ρωτήσω, που είχατε πριν από το θέμα της αδειοδότηση των καναλιών. Έχω πολλούς εντός εισαγωγικών φίλους που θέλουν να διαδίδουν διάφορα πράγματα. Εγώ τα ρωτάω όλα. Έχω ένα χαρτοφυλάκιο ιδιαίτερα βαρύ. Εγώ και τα ρωτάω. Προσπαθώ όπως όλοι μας να ανταποκριθώ. Λοιπόν, αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές εάν. Ή ένα δημοψήφισμα. Προσέξτε. Μπορεί να μην έχουμε εκλογές, να έχουμε. Γιατί έχετε μια εμπειρία και την τεχνογνωσία. Από ό,τι έχω ακούσει και τον κύριο Πουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών, να το κάνετε μέσα σε 2-3 μέρες. Εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως λέτε, εάν αυτός ο έντιμος συμβιβασμός και η κόκκινη γραμμή για μέτρα μετά το 18 δεν περάσει και το Δουνουτού μαζί με το Σόιμπλε μετά από μασάζ που θα κάνουν η μία πλευρά στην άλλη καταλήξουν στην ίδια γραμμή. Γιατί στο τέλος έχουν δίκιο Γερμανία. Είναι στην ίδια γραμμή. Τι θα κάνουν. Ναι, είναι και στην ίδια γραμμή. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι, ο κύριος Σόιμπλε είναι στην ίδια γραμμή. Χάθηκε το θέμα της πολιτικής λύσης με την κυρία Μέρκελ, γιατί το ξεκατάρισε. Επιτρέψτε μου, πολιτική θα είναι λύση ούτως ή άλλως. Θα είναι πολιτική η λύση όπως ήταν και τον Ιούλιο του 2015, όπως ήταν και με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, όπου η μεριά των δανειστών που μόλις αναφέρατε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Σόιμπλε, δεν κατάφεραν να περάσουν τις θέσεις τους. Σας θυμίζω ότι τότε, τον Ιούλιο του 2015, δεν θέλανε συμφωνία. Θέλανε ένα πρόγραμμα γέφυρα για λίγους μήνες με οριακή χρηματοδότηση. Όπως κάνανε τα πάντα για να μην κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Στην οριακή περίπτωση που δεν. Λοιπόν, ένας ψύχρεμος αναλυτής, ο οποίος δεν κοιτάει τα πράγματα με βάση την πολιτική σκοπιμότητα, θα έβλεπε ότι η Ελλάδα έχει πολλαπλάσιους συμμάχους στη διεθνή και ευρωπαϊκή κονίστρα. Έτσι, αυτή την πραγματικότητα εμείς θα την αξιοποιήσουμε και νομίζω ότι θα καταφέρουμε για άλλη μια φορά. Δεν απαντάτε. Το αποκλείεται. Την περίπτωση δημοψηφίσματος. Βεβαίως, η ιστορική εμπειρία μας δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εκτροπή. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα κλείσει η αξιολόγηση γρήγορα και με θέσεις πάρα πολύ και με κλείσιμο ευνοϊκό για τις ελληνικές θέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Μέρκελ είπε στον Πρωθυπουργό χωρίς το Ταμείο αντίο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το περνάμε το πρόγραμμα, την αλλαγή Μάλιστα. από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Να το δούμε λοιπόν εσείς ακόμα και αυτό το ζήτημα, βλέπετε, κύριε Στραβελάκη. Εσείς πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να επειδή παραμείνει δεν έχουμε το την ίδια πληροφόρηση. Εμείς δεν έχουμε την ίδια πληροφόρηση. Και συμπληρωματικά με εκλογές κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτών οι οποίες είναι με το μέρος μας αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Λέω ότι αυτοί που επιμένουν ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, λιγοστεύουν μέρα με την ημέρα. Είπε η κυρία Μέρκελ, χωρίς το Ταμείο αντίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχει δίκιο. Αυτή είναι μία γνωστή θέση την οποία εκφράζει σε κάθε στιγμή ο κύριος Σόιμπλε, το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Κυρία Μέρκελ, έχει σημασία αυτό. Μην περιμένετε κόντρα Μέρκελ Σόιμπλε όμως. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως κόμιζε την παρουσία του ως χρήσιμη, εξηγούσε την παρουσία του ως χρήσιμη στο ελληνικό πρόγραμμα, επειδή υποτίθετο ότι κατέχει την τεχνογνωσία και ξέρει να μετρά. Έχετε δει ότι έχουν εκτοξευθεί ρουκέτες εναντίον των τρόπων υπολογισμού των οικονομικών δεδομένων που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμφωνούμε, αλλά δεν απαντάτε στο ερώτημα. Η κυρία Μέρκελ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι έχει δίκιο ο Σόιμπλε χωρίς το Δουνουτού. Δεν μπορεί να γίνει συμφωνία. Εξηγώ ότι λιγοστεύουν πάρα πολύ αυτοί που θεωρούν δεν την απαντάτε. Παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κύριε Υπουργέ, απαραίτητη. Κλείνοντας, μετά από τα όσα μας είπατε, έχουμε να κάνουμε με ένα χάριστο ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, όπου όπως μας είπατε μέχρι στιγμής τα έχει πάει καλά, δίκαια φορολογεί, δίκαια έφτιαξε ένα ασφαλιστικό. Και έχει πει και ο ίδιος ότι περνάει καλύτερα. Έτσι. Από ό,τι περνάει για τα και ότι περνάει καλύτερα, χρόνια. Μάλιστα είπατε στην Βουλή ότι για βγείτε έξω να πάτε σε μια λαϊκή, δεν τολμάτε να πάτε σε μια λαϊκή.
Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι ούτε εσείς τολμάτε να πάτε σε μια λαϊκή. Αν κρίνω... πριν μας κατηγορούσατε ότι γυρνάμε την Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, όμως. Σε λαϊκή, για λαϊκή. Για, τα δύο. Για λαϊκή. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν και συγκεντρώσεις, το ξέρετε πολύ καλά και είσαστε αητός σε αυτά. Όπου μπορούμε να φτιάξουμε, εγώ να σας φτιάξω μια συγκέντρωση που να είναι 3.000 άνθρωποι οι οποίοι λένε ζήτω. Από τα ζήτω έκαμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά εδώ λένε ότι τότε γιατί είμαστε δυσαρεστημένοι εμείς που ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ή ότι προβληματιζόμαστε, γιατί δεν είναι μεγάλο και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Κανονικά η Νέα Δημοκρατία με τη δυσαρέσκεια του κόσμου θα έπρεπε να έχει πάνω από 35-36% κατά την εκτίμησή μου. Δεν έχει. Όμως είναι ένας κόσμος ο οποίος απομακρύνεται από εσάς. Και πολύ δύσκολο λοιπόν, να γυρίσει. Αχάριστη ένα μικρό σχόλιο για, θα σας πω, θα σας πω. Ένα μικρό σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές ότι έχουν μια έτσι πολιτική προδιάθεση η οποία δεν τις αφήνει να κρυφτούν. Έτσι. Και είναι σαφές ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ήταν και κάποιες δημοσκοπήσεις όμως από εταιρείες που ήταν φιλικά διακείμενες προς εσάς. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Βεβαίως ότι οι κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τον Σεπτέμβριο είχαν προσδοκίες μεγαλύτερες από αυτά που συμβαίνουν. Εγώ νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου και με το γεγονός ότι η οικονομία μας αυτή τη στιγμή ανακάμπτει και με το γεγονός ότι εμείς έχουμε την απαραίτητη προτεραιότητα στο να εφαρμόζουμε την πολιτική την οποία έχουμε εξαγγείλει. Οι πολίτες δεν συμμερίζονται αυτήν την αισιοδοξία. Το 93% είναι απεσιο... Δεν γενικεύω. Επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, αν δεν περνάει η ανάκαμψη μέσα από την κοινωνία, κύριε Υπουργέ, δεν το συμμερίζεται. Και ξέρετε πώς είναι αισιόδοξη 0,6. Εντάξει. Ο άλλος κοιτάει την οικονομία της οικογένειάς του και το ξέρετε. Στοιχείο, αυτό το στοιχείο το αμφισβητώ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές δυσκολίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα βάρη τα οποία έχουν συσσωρευτεί είναι πολλές φορές δυσβάσταχτα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ σαφείς ενδείξεις αντιστροφής της πορείας. Και αυτά τα πράγματα οφείλουμε και να τα λέμε, να τα αναδεικνύουμε και να δουλεύουμε ούτως ώστε αυτές οι ενδείξεις οικονομικές βέβαια, αυτό να φαίνεται... περνάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Μακάρι η αισιοδοξία η δική σας να περάσει στην κοινωνία. Πάντως από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε εμείς κύριε Υπουργέ δεν έχει περάσει στην κοινωνία. Ένα απλό θα σας πω. Δουλειά, πολύ. Είναι ένας φίλος εδώ ο οποίος λέει το εξής. Θα δώσω εγώ στον κύριο παπά να μεγαλώσει 3 παιδιά και να ζήσει με τα 500 ευρώ του εισοδήματός μου. Τότε να δούμε αν θα λέει τα ίδια πράγματα εκείνος και αν εγώ ήμουν στέση του θα έλεγα τα ίδια πράγματα με αυτόν. Ενδεικτικό. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό με συγχωρείτε. Εδώ πέρα εμείς παραλάβαμε μια οικονομία η οποία είχε δομικά προβλήματα. Είχε ακραία... Συνεχίζονται. Ακραία, όχι, με συγχωρείτε. Η ανεργία βρίσκεται. Σε... το παραλάβατε, είστε 1,5 χρόνο είστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε καθόλου στο παραλάβαμε. Και διαρκώς απαιτούμε από τον εαυτό μας περισσότερα. Και σας εξηγώ ότι υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες και κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν δει έμπρακτα την εφαρμοζόμενη πολιτική να τους βελτιώνει την οικονομική κατάσταση. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και μπήκαν στο πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση, τους ανθρώπους οι οποίοι επωφεληθήκανε από τη ρύθμιση των 100 δόσεων, τους ανθρώπους οι οποίοι επωφεληθήκανε από τη ρύθμιση των οφειλών προς τη ΔΕΗ, τους ανθρώπους οι οποίοι πάντως, απέκτησαν πρόσβαση στην ευρωφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θα πανηγυρίσω. Όχι μόνο αυτό, και όλα αυτά τα οποία έγιναν μέχρι τώρα. Γιατί έχουν μείωση του εισοδήματός τους και επί των ημερών σας, κύριε Υπουργέ. Έχουν μείωση του εισοδήματός τους οι Έλληνες πολίτες. Ούτε με την ανεργία ξεκαθαρίσατε τα πράγματα. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη, μην το λέτε αυτό. 27% παραλάβαμε την ανεργία, 22,6% είναι. Και τι είναι οι περισσότεροι από αυτούς που βρήκαν δουλειά, μισό λεπτό. Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Δεν καταλαβαίνω. Μερική απασχόληση. Βεβαίως. Ακούστε να δείτε. Εδώ πέρα δίνουμε μία μάχη εμείς για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχει τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία αν είναι υπέρ ή κατά? Αυτό είναι άλλη υπόθεση να τη ρωτήσετε. Όχι, δεν είναι άλλη. Την ρωτάω και εγώ. Όποιος διαμαρτύρεται για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης θα πρέπει ταυτόχρονα να συμπαραταχθεί στην εθνική θέση για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κύριε Υπουργέ, μας αδικείτε αν δεν ακούτε όλες τις μέρες την εκπομπή. Είπαμε ότι το θέμα της μερικής απασχόλησης ξεκίνησε με νόμο του 2010 επιλοβέρδου. Έτσι. Και σιγά σιγά, αλλά και επί των ημερών σας, πήρε μια μορφή γενίκευσης. Αυτή τη στιγμή
62 στους 100 από αυτούς που δουλεύουν, δουλεύουν με μερική. Με, περιτροπήσει μερική απασχόληση. Μερική απασχόληση. 2 ώρα, 3 ώρα, 3 ώρα. 2 ώρα, 3 ώρα και με 100, 200, 300 ευρώ. Επανέρχομαι και λέω ότι αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Δεν την αποτρέψατε. Και μειώνεται η ανεργία. Μειώνεται η ανεργία. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δουλεύουν με 300 ευρώ. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Όχι, κύριε Στραβλάκη. Αν ο στόχος είναι, κύριε Υπουργέ. Αν ο στόχος... Δεν το λέμε. Το λέμε διατυπώνοντας και αποτυπώνοντας την πραγματικότητα. Αν ο στόχος είναι να εξοικονομήσει χρήματα. Διότι εδώ πέρα έχουμε μία σειρά από δυνάμεις οι οποίες πολιτεύονται με την προσδοκία και την παπαγαλία της καταστροφής. Η οποία ποτέ δεν έρχεται. Λοιπόν, η οικονομία μας έχει όλες τις δυνατότητες να συνεχίσει σε μια πορεία ανάκαμψης και αυτή την πορεία είμαστε αποφασισμένοι να τη διαφυλάξουμε. Κύριε Υπουργέ, αν ο στόχος είναι, όπως είναι ο στόχος ορισμένων, όπως είναι του Δουνουτού για παράδειγμα, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, η βουλγαροποίηση στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή τι, να έχουμε εργαζόμενους με 100, με 200, με 300 ευρώ και πολλά είναι. Δυστυχώς επί των ημερών σας αυτό έχει επιτευχθεί. Δυστυχώς. Επί των ημερών μας, νομίζω υπερβάλλεται. Και, όχι, και επί των ημερών σας. Να το διορθώσω. Νομίζω και επί των ημερών σας. Νομίζω ότι υπερβάλλεται και σας εξηγώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτή η κακή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας μπορεί να αναστραφεί εάν θεσπιστούν μηχανισμοί προστασίας των εργαζομένων, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει να καλέσουμε όλα τα κόμματα να στηρίξουν την εθνική θέση για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν θα διαφωνήσουμε πάνω σε αυτό, αλλά την ευθύνη της διαχείρισης αυτή τη στιγμή την έχει η σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Γιώργο, θέλω να κάνω ένα κρίσιμο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ήδη τον έχουμε κρατήσει. Είχαμε δεσμευτεί να τον αφήσουμε και 20. Θα πρέπει αλλά βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Επειδή ορισμένοι από τους δανειστές λένε ότι αυτή η έκτακτη επιχορήγηση ή το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους φέρνει πίσω τη συμφωνία. Επειδή υπάρχουν οι ακραίες θέσεις του Δουνουτού. Επειδή από το Βερολίνο λένε ότι χωρίς το ταμείο συμφωνία δεν γίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Εσείς βλέπετε το ταμείο στη συμφωνία ή όχι? Είναι μέσα ή έξω το Δουνουτού? Να σας πω, δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω πρόβλεψη, αλλά θέλω να σας επαναλάβω με σαφήνεια το εξής. Η κυβέρνηση δέχτηκε την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα όχι επειδή το επιθυμούσε η ίδια, επειδή το ζητούσαν άλλοι εταίροι. Όχι, το ζήτησε. Ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι το θέλαμε. Αυτή τη στιγμή, λέω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οφείλει να απαντήσει αν επιθυμεί την παρουσία του. Μάλιστα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Άλλοι το έχουν το πρόβλημα και ξέρετε ποιοι το έχουν το πρόβλημα, κύριε Στραβελάκη και κύριε Παπαδάκη και κύριε Σιωμόπουλο και κύριε Αντωνοπούλου. Αυτοί που επιθυμούν νέο εκτροχιασμό για να μην αναγκαστούν υπό το φως του ήλιου να παραδεχτούν ότι στα δύο πρώτα μνημόνια τα κάνανε μαντάρα. Καταστρέψανε την Ελλάδα με τους υπερφιλόδοξους στόχους, με την αιμονή στις περικοπές και βέβαια με τις απαράγραπτες ευθύνες των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών που ούτε μεταρρυθμίσεις ψήφισαν και προχώρησαν και είχαν και μία έτσι. Αυτό το λέγατε και όταν είσαστε αντιπολίτευση και υπήρχε η δέσμευση από στελέχη σας ότι όλα αυτά θα αλλάξουν όταν έλθετε στην εξουσία. Αλλά και αλλάζουν σιγά σιγά. Και αλλάζουν σιγά σιγά βεβαίως. Αλλά εμείς δεν θέλαμε, ξέρετε κάτι, εδώ δεν είναι φυτώριο μια κυβέρνηση να βάλουμε το σπόρο και σιγά σιγά να γίνει το δέντρο ή το φυτό. Είσαστε όριμοι, υποτίθεται. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Αυτό είναι τραγούδι όμως. Λέει ο στίχος. Βεβαίως και είναι και η πραγματική ζωή. Έτσι, κάθε εκατοστό, κάθε μέτρο κατακτύεται με κόπο. Ο ποιητής εμπνέεται από τις συνθήκες. Ο πολιτικός διαμορφώνει καλές συνθήκες. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, ακριβώς. Δεν είναι απεκδιόμαστε των ευθυνών μας. Εσείς αλλά μου σας είπατε, λέω, για να γυρίσει ο ήλιος, ότι θέλει δουλειά πολύ, εγώ θα σας πω και ένας άλλος στίχος λέει δεν πάει άλλο. Ναι, βεβαίως δεν πάει άλλο. Και όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε για να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο τα βάρη. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Γεια σας, καλημέρα.